από ποια σχολή είσαι. Είμαι η Αρτσίτα Ελένη και είμαι από τους Φάιτερς Αθανασόπουλος του Νέου Κόσμου. Και τι έχεις στα χέρια σου, Ελένη? Έχω. Πάπα! Έχω το κύπελο του Champions Night. Είμαι πολύ χαρούμενη για τον αγώνα μου, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Έτσι, μίλησέ μου γι' αυτό, πες μου συναισθήματα. Ήταν ο πρώτος μου αγώνας, Champions Night. Τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, έπαιξα πάρα πολύ ωραία. Ο δάσκαλός μου είναι περήφανος για μένα, ο δάσκαλος ο Παπαχρήστος. Και εδώ έχω τον αδερφό μου, τον δάσκαλο τον Πέτρο, που μου έκανε γωνία σήμερα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, οικογενειακή υπόθεση. Ναι. Εντάξει, μοιάζεται με διαφορετικά χρώματα. Αλλά το coaching, ναι, ήταν καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν στη γωνία μου εκείνος και όχι οποιοδήποτε άλλος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήταν στη γωνία μου. Είδες, εγώ κάνω ό,τι θέλω, αλλάζω τους όρους του παιχνιδιού και ρωτάω τον αθλητή αν ήταν καλή η γωνία. Τώρα όμως θα πάω στα τυπικά, θα ρωτήσω τον coach αν ήταν καλή η αθλήτρια. Νομίζω ότι η Ελένη έκανε υπερπροσπάθεια σήμερα, πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η αντίπαλος, η Άτζελα, είναι πραγματικά μια εξαιρετική αθλήτρια, πολύ ωραία τεχνικά, με πάρα πολύ δουλειά σε αγωνιστικά τμήματα, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, η Ελένη έκανε κατάθεση ψυχής μέσα στο ring. Εγώ τη χάρηκα πραγματικά, ακόμα και να έχανε το παιχνίδι, είμαι περήφανος για εκείνη, γιατί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Δυστυχώς ο δάσκαλος ο Γιώργος Παπαχρήστος λείπει αυτή τη στιγμή. Ήτανε μαζί στη γωνία, έδινε καθοριστικές οδηγίες και μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Στον πρώτο γύρο ήτανε ανάποδα. Και εγώ θέλω να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν ο δάσκαλος ο δικός μου. Εγώ από εκεί ξεκίνησα. Ένας δάσκαλος ο οποίος σε κάνει να αγαπάς το άθλημα, όπως είναι ο δάσκαλος ο Γιώργος. Και όχι μόνο να αγαπάς το άθλημα και να είναι και δίπλα σου σε οποιαδήποτε δυσκολία, και ήταν και σε μένα δίπλα και στην Ελένη, όταν είχε πέρασει κάποια, είναι πραγματικά ιδανικός. Από εκεί και πέρα με έστρεψε να πάω και στο πλευρό του δάσκαλου του Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου και του Αντώνη Καναδήμα στα αγωνιστικά τμήματα. Έτσι προπονήθηκα κι εγώ πέρσι και κατάφερα να πάρω κάποιες διακρίσεις. Έτσι προπονείται πλέον και η αδερφή μου και μπορεί και προχωράει. Μια αθλήτρια που κάνει 1,5 χρόνο μόλις. Έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά της, έχει πάρα πολλά πράγματα να καταφέρει αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό και τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα μια προσωπική ερώτηση στον προπονητή, όχι σε σένα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αλήθεια, πώς είναι να είναι πάνω στο ring σαν αθλήτρια η αδερφή σου, το αίμα σου, που την αγαπάς, ξέρεις που την περιποιείσαι, που είναι το κοριτσάκι σου κυριολεκτικά. Και εκείνη τη στιγμή να πρέπει να τα αφήσεις όλα αυτά στην άκρη και να είσαι ψυχρός με την έννοια ότι πρέπει να την κρίνεις αντικειμενικά. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτσει ποτέ να το σκεφτώ τόσο πολύ. Νομίζω ότι όλοι μας, σαν προπονητές, όταν είμαστε στη γωνία, παίρνουμε αυτό το ρόλο ανεξάρτητα από ποιος είναι. Όλους τους αθλητές μας τους αγαπάμε το ίδιο. Έξω από το ring σίγουρα έχουμε μια διαφορετική σχέση και μια διαφορετική αγάπη. Εκείνη τη στιγμή εγώ την είδα σαν την αθλήτρια του δασκάλου μου και σαφέστατα, και επειδή έχουμε ακριβώς την ίδια λογική, που μάθαμε ακριβώς, με έμαθε εκείνος με τον ίδιο τρόπο, κάθομαι και την καθοδηγώ. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθώ όπως θα την καθοδηγούσε και ο δάσκαλός μου. Δεν σκέφτομαι σε καμία περίπτωση ότι είναι αδερφή μου. Μετά, με το που κατεβαίνει βέβαια και σηκώνει την κούπα, νιώθω λίγο παραπάνω περήφανος και λίγο παραπάνω ευτυχισμένος, ακριβώς γιατί είμαστε και οικογένεια. Αλλά μέσα στο ring δεν κάνω καμία διάκριση. Συγχαρητήρια και στους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και σας εύχομαι πολλές κούπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.